Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα έντομο το οποίο ίσως να μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Ο μαύρος ακανθώδης αλευρώδης κατάγεται από την Ασία και εντοπίστηκε στην Ευρώπη το 2008 στην Ιταλία, ενώ έχει καταγραφεί σε Αλβανία, Κροατία και Μαυροβούνιο. Στην Ελλάδα εντοπίστηκε πρώτη φορά στο νησί της Κέρκυρας, σε Σπυριδοειδή, Τριανταφυγές και Αμπέγια. Το 2021 εμφανίστηκε στη Σικελία και συγκεκριμένα στην Κατάνια, ενώ στην Ελλάδα φέτος το 2022 επιβεβαιώθηκαν προσβολές στην Αιτωλοκαρνανία, πάλι σε Σπυριδοειδή, Μυλοειδή, Αμπέγια και διάφορα καλοπιστικά φυτά. Το έντομο εντοπίζεται στην κάτω επιφάνεια των φύλων σε πολύ πυκνές αποικίες προνυμφών ή πεταλούδων. Αυτό συμβαίνει γιατί το έντομο έχει περιορισμένη κινητικότητα και πετά μόνο αν ενοχληθεί. Δημιουργεί πυκνές κοιλίδες μελιτωμάτων σε φύλλα και καρπούς, οι οποίες μπορούν να καλύψουν μεγάλες επιφάνειες και προκαλούν δευτερογενείς μολύνσεις από μύκητες όπως η καπνιά. Οι προσβολές στους καρπούς προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας και της εμπορικότητας. Σε έντονες προσβολές, το δέντρο εξασθενεί και η βλάστησή του καταστρέφεται. Όπως είπαμε, οι πεταλούδες του εντόμου έχουν περιορισμένη κινητικότητα και δεν πετούν σε μεγάλες αποστάσεις, πετούν μόνο σε κοντινές με τη βοήθεια του ανέμου. Το έντομο μεταβαίνει από περιοχή σε περιοχή με τη μεταφορά προσβεβλημένου φυτικού υλικού, είτε αυτό είναι δέντρα, είτε φύλλα, είτε καρπή. Τώρα, το πώς μπορεί να αναγνωρίσει κανείς το έντομο είναι αρκετά εύκολο. Οι προνύμφες είναι μαύρου χρώματος, με αγκάθια και περιβάλλονται γύρω-γύρω από μία λευκή λωρίδα, ενώ τα ενήλικα έχουν ένα χρώμα σκούρο μπλε μεταλλικό έως μαύρο. Προνύμφες και ακμαία βρίσκονται κυρίως στην κάτω επιφάνεια των φύλων. Δυστυχώς, όσον αφορά την αντιμετώπιση του εντόμου, τα συνηθισμένα εντομοκτώνα είναι μη αποτελεσματικά, ενώ η καταπολέμηση είναι ακόμα πιο δύσκολη γιατί μπορεί να αναπτύξει μεγάλους πληθυσμούς λόγω της απουσίας φυσικών εχθρών στην Ευρώπη. Στηριζόμαστε λοιπόν σε καλλιεργητικά μέσα και έγκαιρη ενημέρωση του ΔΑΟΚ της περιοχής, ώστε να πάρει κανείς τις απαραίτητες οδηγίες. Σε κάθε περίπτωση, προσβεβλημένοι ιστοί θα πρέπει να αφαιρούνται, να ακέγονται και σε καμία περίπτωση να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις. Όταν εντοπιστεί προσβολή, θα πρέπει να γίνει έγκαιρα ψεκασμός σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΑΟΚ. Εγκεκριμένα εντομοκτώνα είναι η δραστική ουσία σπυροτετραμάτ σε αμπέλια, ελιά και σπεριδοειδή για δύο εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και η δραστική σουλφοξαφλόρ για επέμβαση μετά την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εβδομάδας. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!